Για το αντιπλημμυρικό σχέδιο για τη θωράκιση της Θεσσαλίας ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολλανδικής Εταιρείας Μιλτιάδη Γκουζούρη και τους συνεργάτες του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημητρής Κουρέτας. Μετά την παρουσίαση, ο κύριος Κουρέτας παραχώρησε συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο της οποίας υποστήριξε πως η πρόταση που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκάλεσαν οι πλημμύρες έχει το μισό κόστος υλοποίησης από το Ολλανδικό σχέδιο. Συνολικά όλο ο προγραμματισμός ο δικός μας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας είναι λίγο πάνω από 2 δις, σχεδόν το μισό από ό,τι ακούσαμε ότι είναι το κόστος το οποίο προτείνει η Ολλανδική εταιρεία. Θεωρώ ότι αυτή η δουλειά που είναι δουλειά περίπου 5 μηνών από πάνω από 40 άτομα από τις τεχνικές υπηρεσίες και την επιστημονική μας ομάδα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ο κύριος Κουρέτας είπε ακόμη ότι ως επιτοπλίστων οι προτάσεις συγκλίνουν και ότι εκείνο στο οποίο διαφωνούν είναι η κατασκευή της σύραγγας στην Κάρλα, αφού οι επιστήμονες της Ολλανδικής εταιρείας πιστεύουν ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα θα αποτραπούν με έργα στον ορεινό άξονα της Θεσσαλίας. Η Ολλανδική εταιρεία θεωρεί ότι, όπως θα δείτε σε λίγο, η παρουσία και η δημιουργία φραγμάτων στα ορεινά δεν θα χρειάζεται να φτιαχτεί κάτι ιδιαίτερο για την Κάρλα να ξαναπλημμυρίσει. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να φτιαχτεί αυτό το έργο, το οποίο είναι από την Κάρλα μέχρι το Αιγαίο και ουσιαστικά θα οδηγούμε το νερό από τον ποινιό και το φράγμα της Γυρτώνης μέσω του σίγμα 3 στην Κάρλα σαν βαλβίδα ασφαλείας και από εκεί στο Αιγαίο. Επίσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αναφερόμενος και στην πρόταση των Ολλανδών για μείωση των υδροβόρων καλλιεργειών, όπως το Βαμβάκι, είπε πως όχι μόνο θα πρέπει να συνεχιστεί η καλλιέργειά του στη Θεσσαλία, αλλά θα πρέπει και να γίνουν επενδύσεις στη μεταποίηση και την κλωστοϊφαντουργία που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Το Βαμβάκι έχει μια τεράστια προστιθέμενη αξία για τη Θεσσαλία και το έλλειμμα το υδατικό για το οποίο κατηγορείται το Βαμβάκι ότι είναι υπαίτιο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε με τους τρόπους που είπαμε και εμείς και οι Ολλανδοί να κλείσει το υδατικό έλλειμμα και το Βαμβάκι να συνεχίσει να καλλιεργείται, γιατί έχει μια τεράστια προστιθέμενη αξία για την περιοχή. Κατά τον κύριο Κουρέτα, τρεις είναι οι βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα στη Θεσσαλία. Να ολοκληρωθούν τα φράγματα, να εφαρμοστεί άρδευση κλειστού τύπου και να γενικευτεί η χρήση στάγνης συστήματος στην άρδευση. Αναφορά έγινε και στο έργο του Αχελώου, αφού όπως τόνισε ο κύριος Κουρέτας, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το φράγμα Σικιάς, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει εκτροπή του ποταμού. Τελειώνοντας την εισήγησή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας είπε ότι τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει η κυβέρνηση και ότι δεν είναι αντίπαλοι, αλλά συνεργοί.